κρίνονταν από συναδέλφους τους. Τώρα πλέον το λόγο έχουν τα ανεξάρτητα πειθαρχικά συμβούλια, στα οποία πλειοψηφούν δικαστές. Μίζες, παράνομος πλουτισμός, πλαστογράφηση δημοσίων εγγράφων, κατάχρηση εξουσίας. Κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερες από 2.000 υποθέσεις για παραπτώματα στις δημόσιες υπηρεσίες. Νευρολόγος ψυχίατρος είχε συστήσει σπήρα με φαρμακοποιό, βάζοντας στην τσέπη πάνω από 150.000 ευρώ. Συνταγογραφούσε αφιδώς φάρμακα, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των ασθενών της. Στο κόλπο και ένας φαρμακοποιός αφαιρούσε το barcode των πανάκριβων φαρμάκων και εισέπραταν από τους ασφαλιστικούς φορείς την πλασματική αγορά. Δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, εργαζόμενοι σε προξενικό γραφείο της Ελλάδας σε αφρικανική χώρα, χορηγούσαν μόνο με φακελάκι θεωρήσεις εισόδου στους πολίτες στην ελόγω χώρα, κάνοντας δεκτά πλαστά δικαιολογητικά. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών αποφάσισε την προσωρινή παύση των υπαλλήλων για 4 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών. Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης έχει ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την οριστική τους απόλυση. Πρέπει να αξιοποιούμε κάθε πληροφορία που μας έρχεται για διαφθορά στη δημόσια διοίκηση για να καταλήγουμε και σε κάποιο αποτέλεσμα. Εφοριακός υπέβαλε ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες, στην οποία ξέχασε να δηλώσει 197.000 ευρώ. Η μεγάλη πληγή της δημόσιας διοίκησης ήταν πάντοτε ότι αυτή πάλι από συναδέλφους τους. Τώρα στα ανεξάρτητα πειθαρχικά συμβούλια πλειοψηφούν οι δικαστές. Γίνονται δεκτές όλες οι ενστάσεις μας στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια. Σχεδόν όλες. Και οι προσφυγές μας στο διοικητικό εφετείο και στο ΣΤΕ. Για το έτος 2017 η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης έλεγξε 1.123 υποθέσεις μετά από τη διερεύνηση ενός υπερδεκαπλάσιου αριθμού καταγγελιών, εκθέσεων, πορισμάτων ελέγχου ή εγγράφων άλλων υπηρεσίων που τέθηκαν υπόψη της. Σωρία υποθέσεων διασπάθησης ευρωπαϊκών επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ και διακίνησης εικονικών τιμολογίων αποκάλυψαν οι εκτεταμένοι έλεγχοι που διενήργησε το ΣΔΟΕ για το 2018, Άκια Θανασόπουλε. Στις λίστες περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες και δεκάδες φυσικά πρόσωπα. Πρόκειται για ελέγχους δώρα που έγιναν την περσινή χρονιά, όπως είπες και εσύ, και αφορούν πάνω από 350 επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα. Έχουμε συγκεντρώσει βέβαια σε μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει τις πιο κραυγαλές από αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε συνολικά, είναι δεκάδες περιπτώσεις, αλλά οι πιο εντυπωσιακές είναι οι εξής. Καταρχάς, έχουν εντοπιστεί 7 ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία έλαβαν επιδοτήσεις συνολικού ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ για εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, αλλά δεν τήρησαν τους όρους, δηλαδή δεν προχώρησαν ποτέ στον εξυγχρονισμό ή στην αναβάθμιση των υποδομών τους. Μάλιστα, το ένα από αυτά τα ξενοδοχεία δεν έχει αποδώσει τέλη χαρτοσύμου 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι και η επόμενη υπόθεση που αφορά 4 επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν επιδοτήσεις 12,6 εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν τήρησαν τους όρους της συγκεκριμένης επιδότησης, δηλαδή δεν έκαναν τις επενδύσεις που έπρεπε ή δεν προσέλαβαν το προσωπικό που προβλεπόταν. Επίσης, εντοπίστηκε φυσικό πρόσωπο το οποίο σε συνεργασία με τραπεζικό υπάλληλο προωθούσε διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα και υποσχόταν σε επενδυτές, προφανώς εξαπατώντας τους, ότι θα τους εντάξει σε αυτά τα προγράμματα και έτσι κατάφερε το συγκεκριμένο πρόσωπο σε συνεργασία με τραπεζικό υπάλληλο να αποσπάσουν μαζί πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί μια μεγάλη υπόθεση τοκογλυφίας, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται δεκάδες άτομα, στην οποία έχει εντοπιστεί ο μισός ποινικός κώδικας. Δηλαδή, εκτός από τοκογλυφία, έχουμε παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Το συνολικό ποσό αυτής της απάτης 9,2 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, δεκάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, μια μάστιγα η οποία πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια, υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων, το συνολικό ύψος 13,2 εκατομμύρια ευρώ. Να σου πω δώρα ότι για τις δύο πρώτες υποθέσεις, δηλαδή για τα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις που έχουν, καταχραστεί κοινοτικό χρήμα, κοινοτικές επιδοτήσεις, έχουν σταλεί οι φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να γίνει ανάκτηση των χρημάτων. Εντυπωσιακά τα ευρήματα του ΣΔΟΕ. Να σας ευχαριστήσουμε, Άκη. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανακούφιση των ασθενέστερων ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. 500 εκατομμύρια θα διατεθούν το 2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω προγραμματικής.